Πόσο μέλλον έχετε μπορεί να έχει μια χώρα που δεν γίνεται καμία επένδυση. Ναι. Έχετε πει η αγωνία μου με κάνει να ζητώ την οικουμενική. Ναι. Που λένε έχω καπρίτσο, έχω κάνει. Έχουμε 6 έτη δείγματα, 6 χρόνια είναι 5 τώρα. 5 μνημόνια έχετε πει. 5 μνημόνια και κανένα δεν έχει πετύχει τίποτα σε αυτό το σημείο. Ναι, αλλά νάρθει... εκεί όμως ναι. Δεν φταίει μόνο η χώρα. Έτσι. Μήπως μας έχουν επιβάλει και απ' έξω. Και οι δύο πόλοι αν που φταίγανε... παίζουν ένα μπαλάκι, κύριε Ακούστε, Πρόεδρε. Αν φταίγανε και έξω, θα φταίγανε και στην Πορτογαλία. Ακούστε, δεν μπορεί. Το να ρίχνουμε τσεφίλ. Άλλο το χρέο. Λέει σε τι φταίνει μικρότερο. Σε τι φταίνει. Μα, τώρα το να επιβάλλεις μέτρα τα οποία είναι μη αναπτυξιακά. Νομίζετε οι ξένοι τα επιβάλλουν. Οι ξένοι ζητούν το πλεόνασμα. Ναι, εδώ δεν κάνετε είναι ένα λάθος. Μόνο αυτό, όχι, νομίζετε κύριε, ότι την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Σας έχω ακούσει να το λέτε κι άλλη την φορά. Την πρότειναν οι ξένοι. Ναι, δεν ζητούν μόνο πλεόνασμα. Ο Σόιμπλε είπε είναι και ανοησία. Οι ξένοι αναγκάζονται και βάζουν κάποια σοβαρά εμπόδια σε κάποια πράγματα για να μας αναγκάσουν να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις και μετά θα τα άρουν όλα. Ναι. Σας το είπα. Όπως και στο τώρα χρέος.